Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κυρία Τελιγιορίδου, καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Νατσούλη, όσο καλή μπορεί να είναι. Για να δούμε τώρα, εδώ επαναλαμβάνω, δεν τα λέει οποιοδήποτε. Τα λέει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και το πράγμα σοβαρεύει πάρα πολύ. Το πράγμα ήταν σοβαρό από την αρχή. Όταν ανέδειξα αυτή την μελέτη, κύριε Νατσούλη, η οποία πήγε να περάσει εγκρυπτό από τον Δήμο Κοζάνης, σε συνεργασία με μια εταιρεία που την πραγματοποίησε, που συνεργάζεται με το Υπουργείο Υγείας. Όταν είχαμε ρωτήσει τον κύριο Μαλούτα για αυτό ακριβώς που λέτε, είχε πει ότι, και το ακούσαμε λίγο νωρίτερα στο απόσπασμα που βάλαμε από εκείνη τη συνέντευξη 5 Ιανουαρίου, είπε ότι η κυρία Τελιγιορίδου μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Ναι, μόνο που τώρα τα λέει ο Πρωθυπουργός και όχι η κυρία Τελιγιορίδου. Κοιτάξτε, και θα δούμε πραγματικά τι λέει ο Πρωθυπουργός τώρα και τι λέει για την επόμενη τετραετία. Αυτό λέει ο κύριος Μητσοτάκης. Ναι, την επόμενη τετραετία. Ότι αυτός ο σχεδιασμός θα υλοποιηθεί την επόμενη τετραετία. Ωραία. Την επόμενη τετραετία ο Πρωθυπουργός μας επιφυλάσσει την ταφόπλακα για το Εθνικό Σύστημα Υγείας στην περιοχή μας. Ήδη έχει αποδιοργανώσει την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, έχει σταματήσει την 24ωρη λειτουργία του ΚΕΦΙΑΠ. Ακόμη το νοσοκομείο μας περιμένει πνευμονολόγο, δεν λειτουργούν κλινικές και λειτουργούν όσες λειτουργούν με πάρα πολλές δυσκολίες. Υπάρχει πρόβλημα στην καρδιολογική και σε άλλες κλινικές και αντί η κυβέρνηση να ενσκύψει πάνω σε αυτά τα προβλήματα και να προσπαθήσει να τα επιλύσει, απολύει προσωπικό και σχεδιάζει το πιλωτικό πρόγραμμα που ενθουσιάζει τον κύριο Μητσοτάκη. Ναι, το οποίο λέει τα εξής. Ο κύριος Μητσοτάκης, να πούμε ότι δεν έκρυψε ότι αυτό το σχέδιο για τη Δυτική Μακεδονία, το πιλωτικό, έχει ενδιαφέρον, έτσι. Όχι μόνο δεν έκρυψε ότι έχει ενδιαφέρον, είπε ότι είναι ένα πιλωτικό πρόγραμμα που σημαίνει ότι θα ξεκινήσει από εμάς και θα εφαρμοστεί και στην υπόλοιπη χώρα. Το σχέδιο αυτό προβλέπει τα 5 περιφερειακά νοσοκομεία της Δυτικής Μακεδονίας, Καστοριάς, Φλόρινας, Γρεβενών, Μαμάτιο και Ποδοσάκιο, να γίνουν κέντρα υγείας. Να μεταφερθεί... Περιφερειακά κέντρα τα ονόμασε ο κ. Μητσοτάκης, αλλά δεν έχει σημασία ονομασία. Ναι, κέντρα υγείας. Να μεταφερθεί το προσωπικό σε ένα καινούριο νοσοκομείο και να μειωθούν οι κλίνες σε εμάς. Και μάλιστα η μείωση των κλινών συνοδεύεται και με τη μείωση των αρμοδιοτήτων και των παροχών υγείας που θα προσφέρονται στην περιοχή. Δηλαδή γινόμαστε κέντρο υγείας με ημερήσια νοσηλεία, που σημαίνει ότι ένας άνθρωπος που πρέπει να νοσηλευτεί από την δική μας περιοχή δεν θα μπορεί αυτό να συμβεί στο νοσοκομείο Καστοριάς όπως γίνεται μέχρι τώρα, αλλά εδώ θα γίνονται μόνο εξετάσεις. Για παράδειγμα στην καρδιολογική θα κάνουμε ηλεκτροκαρδιογράφημα και υπέρηχο. Στην παθολογική θα κάνουμε τις γενικές εξετάσεις και τις εργαστηριακές εξετάσεις. Και η νοσηλεία θα γίνεται εκτός Καστοριάς. Αν αυτό το πράγμα δεν είναι κοινωνικά ανάλγητο, δεν είναι υγειονομικά ανασφαλές, πείτε μου τι είναι. Εγώ παρόλα αυτά κυρία Τελιγιορίδου, λέω, είναι δυνατόν να εφαρμοστεί αυτό το πράγμα? Δηλαδή πιστεύετε ότι στην πράξη μπορεί να εφαρμοστεί? Μα αυτός είναι ο στόχος τους, οι άνθρωποι το λένε ξεκάθαρα. Ο κ. Μητσοτάκης ποτέ δεν έκρυψε την αντιπάθειά του απέναντι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Από δεκαετίας λέει ότι δεν το θέλει το δημόσιο χαρακτήρα και μιλούσε για συγχωνεύσεις. Τώρα το βρήκανε και το ονομάζουν το σχέδιο Ακτίνα. Ένα κεντρικό νοσοκομείο έξω από την Κοζάνη και ναι, τα υπόλοιπα σαν ακτίνες, ναι. Κέντρα υγείας. Αυτό είναι απαράδεκτο για την περιοχή. Εμείς χρειαζόμαστε υγειονομική ασφάλεια. Και γίνεται σε μια στιγμή που έχει αποδειχθεί η αξία του δημόσιου συστήματος υγείας με το COVID-19. Φανταστείτε λοιπόν, εάν δεν υπήρχε ο COVID-19, δεν θα το σχεδίαζε όπως λέει για την δεύτερη τετραετία του, που δεν θα υπάρξει, αλλά θα το είχε κάνει ήδη. Και όταν του λέγαμε αυτό, βγαίνανε όλοι και τα τοπικά στελέχη και λέγανε η κυρία Τελιγιορίδου, φάνταστα σενάρια. Χθες λοιπόν στο συνέδριο για την υγεία, ο κύριος Μητσοτάκης το είπε ξεκάθαρα. Και μάλιστα είπε ότι ναι, θα ξεβολευτούν κάποιοι.
Δεν ξέρει όμως ότι εκείνος που θα ξεβολευτεί είναι ο ίδιος με αυτές τις πολιτικές επιλογές. Πιστεύετε ότι μετά από αυτό τώρα ανοίγει πραγματικά μια μεγάλη συζήτηση, γιατί ομολογουμένως και ειδικά από την περιοχή της Κοζάνης ίσως να είχε λίγο το θέμα υποβαθμιστεί στις αρχές του χρόνου, ας το πω έτσι, ότι εντάξει μια μελέτη είναι, αλλά φαίνεται ότι είναι κάτι παραπάνω από μια μελέτη για το Δήμο της Κοζάνης. Πηγαίνανε να το περάσουν εγκρυπτό. Δεν είναι μια απλή μελέτη, είναι ένας συνεκτικός σχεδιασμός από το Υπουργείο Υγείας και από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θα περάσει όμως. Το νοσοκομείο της Καστοριάς είναι το μοναδικό που μας έμεινε. Έχουν διαλυθεί τα πάντα. Ο κόσμος φεύγει. Η περιοχή ερημώνει. Τα χωριά μας μαραζώνουν. Οι πολίτες δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα καθημερινά τους έξοδα με την έκρηξη της ακρίβειας. Δεν θα έχουν ούτε νοσοκομείο. Πού νομίζει ότι απευθύνεται αυτή η κυβέρνηση? Έχει υποχρέωση η πολιτεία την υγεία να την προστατεύει και το δημόσιο σύστημα υγείας να το ενισχύσει, όχι να το διαλύσει. Επειδή έρχεται ένα ερώτημα τώρα, να υπενθυμίσω ότι η μείωση δεν αφορά των κλινών μόνο και ημερήσια λειτουργία, μόνο το νοσοκομείο Καστοριάς. Αφορά ακόμη και τον Ποδοσάκιο, πρέπει να σας πω. Όλα τα νοσοκομεία τα περιφερειακά έχουν μείωση κλινών και ίδιο χαρακτήρα λειτουργίας. Δημιουργούνται υποτίθεται με επίκεντρο το νέο νοσοκομείο Κοζάνης. Κλίνες νοσοκομειακής περίθαλψης στο νέο νοσοκομείο και όλα τα υπόλοιπα γίνονται κέντρα υγείας. Με τη μεγαλύτερη μείωση όμως στο νοσοκομείο Καστοριάς, έτσι. Με τη μεγαλύτερη μείωση. Μεγάλη μείωση. Αν δούμε και τους αριθμούς, Μ' ακούτε? Αν δούμε και τους αριθμούς, αυτό λέει και η Έλενα, αν δούμε και τους αριθμούς από τα υπόλοιπα νοσοκομεία και τις μειώσεις, το μεγαλύτερο ποσοστό μείωση το έχει η Καστοριά, σύμφωνα πάντα με τη μελέτη. Ξέρετε γιατί? Γιατί στην Καστοριά δεν προβλέπεται με αυτό το σχέδιο καμία κλινική. Στα Γρεβενά προβλέπεται πέρα από τις 39 κλίνες, όπως το δικό μας νοσοκομείο, να γίνει και γυριατρική κλινική. Μας έχουν την περιοχή μόνο για ηλικιωμένους, οι νέοι να φύγουν. Στην Φλόρινα έχουμε κάποιες επιπλέον κλίνες για το κέντρο φυσικής αποκατάστασης του Αμίντεο. Το Άργος Οριστικό φροντίσανε μέσα σε 3 μήνες από τότε που αναλάβανε να το κλείσουν. Και στον Ποδοσάκιο προβλέπεται επιπλέον κάποιες κλίνες για μαιευτική κλινική. Ούτε γένες δεν θα μπορούμε να κάνουμε στην Καστοριά. Κατά τα άλλα θέλουν να αντιμετωπίσουν και το δημογραφικό πρόβλημα. Και στο Μαμάτιο είναι μια κλινική ογκολογική. Μάλιστα. Οι κλίνες όμως σε όλα τα περιφερειακά νοσοκομεία θα είναι πλέον μόνο για ημερήσια νοσηλεία, δηλαδή μόνο για εξετάσεις, και μιλάμε για την απόλυτη διάλυση. Οι γυναίκες από την Καστοριά θα ψάχνουν που θα γεννήσουν. Και αφού θα γεννήσουμε, πού θα πάμε τα παιδιά μας στον παιδίατρο? Πού θα πάνε, δηλαδή ήμαρτον. Αυτό δεν είναι κυβέρνηση. Αυτό είναι καταστροφή. Τι πιστεύετε ότι θα γίνει από εδώ και κάτω? Δηλαδή, όντως πιστεύετε ότι από εδώ και πέρα θα δούμε αντιδράσεις από τις τοπικές κοινωνίες σε κάτι που νιώθουν ότι θα επηρεάσει πάρα πολύ το μέγιστο αγαθό που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος στην υγεία του? Γιατί και από την άλλη προβάλλεται το εξής, κύριε Τελίγιου, ότι το νέο σχέδιο όχι υποβαθμίζει, αναβαθμίζει την υγεία στη Δυτική Μακεδονία. Και μάλιστα, σε ένα από τα αποσπάσματα που δεν μεταδώσαμε, αλλά το είχε πει στη συνέντευξή του ο κ. Μαλούτας, και ο ίδιος πιστεύει ακριβώς αυτό, ότι αυτό το σχέδιο θα ανεβάσει το επίπεδο της υγείας. Ο κ. Μαλούτας προσπαθεί να εξυπηρετήσει τα τοπικιστικά συμφέροντα της Κοζάνης. Το σχέδιο αυτό υποβαθμίζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας στην περιοχή μας. Το να συζητήσουμε πώς θα αναβαθμιστούν κάποιες δευτερεύουσες κλινικές, οφθαλμολογική, ουρολογική, και αυτές να είναι πράγματι σε κάποιο νοσοκομείο πιο οργανωμένες με συγκέντρωση ανθρώπινου δυναμικού, αυτό είναι άλλο πράγμα. Το για να μην παρεξηγηθούμε όντως, κυρία Τελεγιώ, να μην παρεξηγηθούμε. Όντως θα μπορούσαμε να έχουμε ένα νοσοκομείο στη Δυτική Μακεδονία που να έχει οργανωμένες όλες τις κλινικές. Σε αυτό δεν θα λέει κανένας όχι. Όχι όλες. Όχι όμως να διαλυθούν όλα τα υπόλοιπα. Να υπάρχει μια οργανωμένη κλινική οφθαλμολογική.
θα μπορούσε να υπάρχει μια οργανωμένη κλινική ουρολογική. Όλα τα νοσοκομεία όμως πρέπει να έχουν τις βασικές κλινικές σε πλήρη λειτουργία. Παθολογικό, καρδιολογικό, χειρουργικό, ορθοπαιδικό, νευτικό, παιδιατρικό. Αυτά είναι εκ των όνων κάνευ. Εδώ μιλάμε για ένα σχεδιασμό ιδεολειπτικό και μάλιστα το σχέδιο αυτό προβλέπει, αυτό το πιλωτικό που καμαρώνει ο Πρωθυπουργός, και είσοδο ιδιωτών και χρηματοδότηση με ΣΔΙΤ για το καινούριο νοσοκομείο. Γιατί το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι πώς θα εμπορευματοποιήσουν τα δημόσια αγαθά. Ακόμη και αν πρόκειται για τον τομέα της υγείας. Αυτό δεν θα περάσει. Εκτιμώ ότι η κοινωνική αντίδραση θα είναι τεράστια. Μάλιστα. Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει με αυτό το θέμα. Βέβαια υπάρχουν και άλλα θέματα στην επικαιρότητα. Δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε και ένα σχόλιο. Κλείνοντας αυτό το θέμα, θα το συνεχίσουμε βέβαια εμείς και με άλλους καλεσμένους εδώ στην εκπομπή και σήμερα και το επόμενο διάστημα. Υπάρχει και από μέρα σε μέρα θα έχουμε και τη σκία. Δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο και σε αυτό. Συνολικά στο πακέτο των μέτρων της κυβέρνησης για τον κλάδο της γουνοποίας. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κοία, αλλά όλα δείχνουν ότι θα έχουμε για τους γουνεργάτες 3 μήνες αναστολή και όχι 4 όπως αρχικά είχε ανακοινωθεί. Και μάλιστα όπως μας είπε και ο κύριος Κατσάνος στην εκπομπή μας προχθές, θα αφορά το 50% των εργαζομένων των επιχειρήσεων. Κατά τα άλλα, επιχειρήσεις με βάση τα έξοδα του 19, και εδώ είναι ένα πολύ μεγάλο ερώτημα που έβαλε προχθές στην εκπομπή μας και ο πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γούνας, ο κ. Κυβεντίδης. Γιατί να ληφθεί το 19 ως βάση την ώρα που το 22 έχουμε πόλεμο και τώρα κάποιοι ή το 20 έκαναν κάποιοι αγορές και έξοδα. Με αποτέλεσμα κάποιες επιχειρήσεις να μείνουν και εκτός ενός προγράμματος που θα βοηθάει γουνοποιητικές επιχειρήσεις έως του ποσού των 50.000 ευρώ. Μάλιστα, εκτίμηση είναι ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις θα πάρουν το μέγιστο, δηλαδή τις 50.000 ευρώ. Από την άλλη, θα πάρουν τις 50.000 ευρώ. Να σας πω χαρακτηριστικό παράδειγμα επιχείρησης που επιπλέον κάθε μήνα πληρώνει με τη ρήτρα αναπροσαρμογή στην ενέργεια 11.000 ευρώ επιπλέον. Μάλιστα. Ούτε την ενέργεια για ένα πεντάμινο δεν καλύπτουν. Το πρόβλημα με τη γουνοποία είναι τεράστιο. Η κυβέρνηση πρέπει να ενσκύψει σε αυτό. Κάνει την αναστολή των εργαζομένων από τετράμινο, τρίμηνο. Αυτό λένε οι φήμες. Θα δούμε πόσο θα καταλήξει τελικά. Θα δούμε την κοία, ναι. Προβλήματα με τη ρευστότητα των επιχειρήσεων. Στη μέγενη των τραπεζών οι επιχειρήσεις οι οποίες πρέπει να αποπληρώσουν δάνεια ενώ την ίδια ώρα γίνονται οι κυρώσεις που απαγορεύουν ακόμη και τις εξαγωγές. Κυκλοφορούν διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδοτικά όπως το Pan European, το οποίο είναι μόνο για επιχειρήσεις μη εξαγωγικού χαρακτήρα και προσανατολισμού. Εκτός η γουνοποίηση από τα μέτρα της κυβέρνησης, διαλύεται ο κλάδος, διαλύεται η Καστοριά. Και οι φορείς της Γούνας στην περιοχή τι κάνουν? Καμαρώνουν που έχουν πρωθυπουργό τον Μητσοτάκη. Δηλαδή αυτό το πράγμα, αυτή η ιδεολειπτική αιμονή εμένα με ξεπερνά. Περιμένετε κάτι καλύτερο από τη σκία που θα βγουν? Δηλαδή πιστεύετε ότι αυτό θα είναι? Πιστεύετε ότι θα είναι και χειρότερο ίσως? Μπορεί να αλλάξει κάτι? Γιατί εδώ ακούμε και μερικά ακόμη πράγματα. Προβλέπονται, ας πούμε, στο πακέτο το συγκεκριμένο, όπως επίσης ακούμε, 1.000 θέσεις ανέργων γουνεργατών για κατάρτιση. Ναι, να τα δούμε όλα αυτά. Από λόγια έχουμε χορτάσει. Στην πράξη όμως η περιοχή μας έχει διαλυθεί. 2.000 άνθρωποι έχουν φύγει, νέοι άνθρωποι έχουν φύγει για σεζόν στα νησιά. Μα δεν ντρέπονται λίγο? Και το λέω πραγματικά με οργή. Δεν ντρέπονται λίγο, δεν βλέπουν ότι η περιοχή σβήνει? Ποιο είναι το εναλλακτικό του σχέδιο για την περιοχή? Τι άλλο έχουν προτείνει? Να κάνουμε τα εκτροφεία των γουνοφόρων γκουνέλια? Ποιος είναι ο προγραμματισμός τους, ο στρατηγικός τους στόχος για μια νέα παραγωγική ανασυγκρότηση, για την ενίσχυση άλλων παραγωγικών δραστηριοτήτων? Εικονικολοτροφία ήταν μια παλιότερη πρόταση στον κύριο Τσικαλάκη. Σε αυτόν αναφέρεστε, φαντάζομαι. Κοιτάξτε, είναι αόρατη η Καστοριά για τη Νέα Δημοκρατία. Τα προβλήματα στην περιοχή είναι τεράστια. Ο κλάδος της γουνοποίησης χρειάζεται στήριξη. Χρειάζεται στήριξη ρευστότητας. Χρειάζεται στήριξη παγώματος δαντίων. Χρειάζεται στήριξη για τους εργαζόμενους.
Όλα αυτά δεν τα βλέπουμε. Πείτε μου κάτι, μήπως και από τον κοινοβουλευτικό έλεγχο σκοπεύετε κάτι να ρωτήσετε για το συγκεκριμένο πακέτο, ίσως και πριν βγουν και εκεί, πριν ανακοινωθούν. Δεν μπορώ με φήμες να κάνω κοινοβουλευτικό έλεγχο. Κατά καιρούς έχω αναδείξει το θέμα και με επίκαιρες ερωτήσεις. Εγώ αξιοποιώ, όπως ξέρετε, όλες τις δυνατότητες που μου δίνει ο θεσμικός μου ρόλος. Θα γίνουν όλα την ώρα που πρέπει. Εντάξει, όμως εδώ δεν είναι, βλέπουμε δεν είναι ότι ακριβώς, υπάρχει μία δεν είναι και ακριβώς φήμες. Δεν είναι και ακριβώς φήμες, διότι αυτά τα λένε δημόσια στελέχη του κλάδου της Γούνας. Τα λέει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας. Μετά από τα όσα συζητάει φυσικά με την κυβέρνηση. Γι' αυτό και εμείς αναδεικνύουμε συνεχώς τα θέματα σε όλα τα επίπεδα. Και κοινοβουλευτικά. Γι' αυτό λέω, δεν είναι ακριβώς φήμες. Είναι πληροφορίες που μεταφέρονται. Τώρα ακούστε λίγο, κυρία Νατσούλη. Εδώ συμβαίνουν τραγελαφικά πράγματα. Θα τολμήσω να πω ότι δεν αντιμετωπίζεται το θέμα με σοβαρότητα. Κάθε φορά που θέλουν να καλύψουν αυτή την κυβέρνηση λένε θα γίνει εκείνο και θα γίνει το άλλο. Στην πραγματικότητα όμως δεν γίνεται τίποτε. Να δούμε λοιπόν ποια θα είναι αυτά τα σπουδαία μέτρα και θα κινηθούμε αναλόγως. Μάλιστα. Ήδη από τώρα πιέζουμε προς την κατεύθυνση αυτά να είναι θετικά για τον κλάδο και για την περιοχή. Βέβαια εδώ ο κύριος Στοδός ρωτάει ποια είναι και η δική σας πρόταση, γιατί με το κόστος που θέλετε να το ανεβάσετε, που θα βρεθούν αυτά τα λεφτά, και εσείς τι κάνατε για την ανεργία και εσείς είχατε ψηφίσει εμπάργο για την Ρωσία. Αυτό το αφήγημα ότι τα δημοσιονομικά της χώρας πάνε τέλεια με αυτή την κυβέρνηση, με πληθωρισμό 10,9% τον Μάιο, και ότι όταν έρχεται η ώρα να στηριχθούν κλάδοι, να στηριχθούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να στηριχθούν οι άνθρωποι της εργασίας και του μόχθου, μας μιλάνε για δημοσιονομική σύνεση, δεν το καταλαβαίνω. Ή το ένα ισχύει ή το άλλο. Όταν πρέπει να βρεθούν 10 δις, τα βρίσκουν πάρα πολύ εύκολα. Όταν πρέπει να βρεθούν 500 εκατομμύρια για να στηριχθεί μια ολόκληρη περιοχή, δεν τα βρίσκουν. Είναι θέμα προτεραιοτήτων και κατανομής. Όταν θέλουν να βρουν 7 δις για απευθείας αναθέσεις, τα βρίσκουν. Όταν πρέπει να στηριχθεί ο κόσμος και να καταργηθεί η ρήτρα αναπροσαρμογής, δεν μπορούν, γιατί υπάρχουν 5 επιχειρήσεις διανομής που πρέπει να έχουν ουρανοκατέβατα κέρδη 1,5 δις μέσα σε ένα εξάμηνο. Είναι θέματα επιλογών. Λοιπόν, μένουμε σε αυτά, κύριε Τελιγιορίδου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Και εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Αυτά λοιπόν με την κυρία Τελιγιορίδου. Ουσιαστικά για το θέμα που ανεβάζει πάρα πολύ στην τοπική επικαιρότητα ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, επαναλαμβάνω, με τα όσα είπε στο φόρουμ, στο συνέδριο για την υγεία του πρώτου θέματος. Και βεβαίως και ένα σχόλιο από την κυρία Τελιγιορίδου για όλα όσα συζητάμε πολύ τις τελευταίες μέρες που αφορούν το πακέτο στήριξης της κυβέρνησης στον γονοποιητικό κλάδο. Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.